Πώς είναι παραπάνω, αυτά που μένουν στην τσέπη. Με αυτά τα προγράμματα. 490 ευρώ. Ένας άντρας όταν έχει προσπαθεί τώρα που έχουν ανοίξει κάτι ψευτοδουλειές και τα μερεμετίσματα από αυτό το Airbnb, να πούμε, που έχει ανεβάσει λίγο τις ανακαινήσεις στα σπίτια κτλ. Ή τα ανοίγει καμιά ψευτοδουλειά, προσπαθεί να βγει να κάνει, πάρει κανένα μεροκάματο λίγο μεγαλύτερο. Αυτό το θέμα. Στην αρχή υπήρχαν εδώ ζωρεύοντα και άντρες και γυναίκες. Χαμός γινόταν. Το κυριότερο είναι αυτό. Ποιος θα δίνει 490 ευρώ ρε. Και βγαίνουν και δεν έχουν, δηλαδή δεν έχουν τσίπα πάνω. Και βγήκε και λέει αυξάνω λέει τον κατώτατο μισθό, τον οποίο ακόμα και γι' αυτό περιμένουν κύκλιο, γιατί μέχρι στιγμής αυτοί που εργάζονται στα κοινοτελή πράγματα, ακόμα και αυτή την αύξηση, έστω ένα πενιντάρικο που είναι, αυτή την αύξηση, οι εργαζόμενοι στα προγράμματα δεν την παίρνουν. Πρέπει να έρθει κύκλιος για να προσαρμοστεί και το πρόγραμμα και όσοι το προλάβουν. Εγώ να μείνει στην τσέπη από το πενιντάρικο που θα πάρει. Καλά, άστο, αυτό είναι ήδη κατατεθειμένο. Είναι φύγει ήδη. Ποιο πενιντάρικο τώρα. Όταν άλλο παίρνει 490 ευρώ, θα του δώσει με την αύξηση. 495. Θα πάρει. Τι θα πάρει. 495. Και αυτά τα υποτιμάζει, δεν υποτιμάζει. Και 5 ευρώ να πάρει, να τα πάρει. Γιατί να τα πάρει. Εμεί διεκδικούμε. Θα πάρει ανθρώπινο μισθό. Θα πάρει ανθρώπινο μισθό. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο. Ακόμα και αυτό το αίτημα που ήταν το ελάχιστο και το λέγανε και οι ίδιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν καταθέσει και ήδη πρόταση νόμου μαζί με το ΚΚΕ. Για να έρθει ο κατώτερος λένε, όχι ούτε ο ανώτερος ούτε ο μέσος μισθός. Ο κατώτερος. Γι' αυτό που δουλεύει 8 ώρες. Δηλαδή πάει στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί και φεύγει απόγευμα. Μετά από 8 ώρες δουλειά. Να έρθει στα 751 ευρώ, ούτε το 12. Και φτάσαμε στο σημείο και τα 751 ευρώ να τα λένε ότι είναι δυστυχώρητα και ότι είναι αυτά που λέει το ΚΚΕ, είναι μαξιμαλισμός κλπ. Τι μαξιμαλισμός, ρε. Το 2012 ο κατώτερος μισθός.